τελευταία χρόνια και πριν την κρίση είχαμε γεμάτες φυλακές. Οι φυλακές δεν γεμίσανε σήμερα. Απλώς έχει οξυνθεί πολύ η κατάσταση γιατί έχουν περικοπεί δαπάνες για τις φυλακές. Δεν έχουμε χρήματα να τους ταΐσουμε. Και πλέον έχει αλλάξει και η χαρτογράφηση των κρατουμένων. Δεν είναι οι κρατούμενοι πλέον όπως ήταν στο παρελθόν. Μπορείς να τους ελέγξεις, καταλαβαίνανε και πολλοί. Έχουμε πολλούς αλλοδαπούς. Ναι. Έχουμε πολλούς άπορους. Είμαστε στους 160 μόνιμα. Δεν έχουμε κλείσει τη φυλακή. Παραλαμβάνουμε κρατουμένους, αλλά παραλαμβάνουμε μόνο όσους αποφυλακίζονται με τον καινούριο νόμο, τον νόμο 4043. Και μάλιστα επειδή δεν το γνωρίζετε, πρέπει να σας πω ότι έχουμε αποφυλακίσει πάνω από 150 από το Μάρτιο που ισχύει ο νόμος. Ίσως να είμαστε και μοναδικοί αναλογικά στην Ελλάδα που έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό αποφυλακίσεων. Απλώς έχουμε βρεθεί στην εξής θέση. Όταν απελευθερώσαμε και σταματήσαμε τις απεργίες, γέμισε η φυλακή και δεν είχαμε δυνατότητα να παραλάβουμε αυτούς που είναι να αποφυλακιστούν. Ναι. Κατά συνέπεια, μας απείλησαν οι εισαγγελείς ότι θα μας κάνουν δίωξη, θα μας δείξουν. Γιατί δεν έχουμε όντως χώρο. Όταν πάμε στο 180, η φυλακή είναι ανοιχτή το βράδυ. Δηλαδή, δεν χωράνε. Ανοίγουμε θάλαμο και κοιμούνται στο διάδρομο. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 160, έχουμε κάποιους λίγους ευτυχώς στο πάτωμα. Έχουμε τα χρήματα να τους ταΐσουμε, να τους ετήσουμε και μπορούμε να τους έχουμε μία όσο το δυνατόν αξιοπρεπέστερη διαβίωση. Ας καταλάβει κάποια στιγμή ο κόσμος, όλοι ας καταλάβουν ότι όταν ο άλλος, όταν οποιοδήποτε του στερεί το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και δεν του δίνει το δικαίωμα στον αξιοσεβασμό, δεν μπορείς να απαιτείς μετά να σε σέβεται κιόλας. Mm-hmm. Εκτός τους κινδύνους που έχουμε αν ανέβει η δύναμη, γιατί διαμαρτύρονται δικαιολογημένα, υπάρχουν και άλλα θέματα με τις φυλακές. Δεν έχουμε γιατρούς, δεν έχουμε επιστήμονες. Με μία μολυσματική ασθένεια, απευθείας όλη η φυλακή θα κολλήσει. Όλη η φυλακή και οι εργαζόμενοι. Στις αρχές του Γενάρη, στην Αυλώνα έγινε τεστ μαντού σε εφηματίωση και στους υπαλλήλους. Οι τρεις στους τέσσερις υπαλλήλους είχαν εφηματίωση και οι διοικητικοί υπάλληλοι. Mm-hmm. Δεν μιλάω μόνο για όσα ανεβαίνουν πάνω. Προσπαθώ να σας δώσω λίγο να καταλάβετε την κατάσταση. Δεν το κάνουμε γιατί έχουμε την πολυτέλεια να πάρουμε 20 να χάσουμε 20. Οι αστυνομικοί έχουν δίκιο, όλοι έχουν δίκιο, οι υπουργοί όμως δεν κάνουν τίποτα. Ποιος πρέπει να κινηθεί, τι πρέπει να γίνει. Όλοι των Ελλήνων πρέπει να κινηθεί. Πρέπει να περάσει το νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο, κάτι πρέπει να κάνουν. Ένα νομοσχέδιο δηλαδή για ποιο πράγμα, για να καταλάβει και ο κόσμος. Άμεσα πρέπει να γίνει αποσυμφόρηση. Άμεσα. Αυτό είναι η πρώτη κίνηση. Από εκεί και πέρα πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλές απόψεις. Να αναθεωρήσουμε το χρονιστικό σύστημα, το ποινικό μας ίσως σύστημα. Δεν γίνεται να έχουμε τους περισσότερους ισοβίτες από όλη την Ευρώπη. Όσους ισοβίτες έχει όλη η Ευρώπη, έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, κάποια πράγματα δεν είναι λογικά. Mm-hmm. Κάτι πρέπει να γίνει και σίγουρα δεν φταίμε ούτε εμείς ούτε η αστυνομία. Δίκιο έχει η αστυνομία, δίκιο έχουμε και εμείς. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε τις πόρτες, γιατί την ευθύνη ποιος θα την αναλάβει. Το εύκολο είναι, αν γίνει κάτι, οτιδήποτε γίνει, εγώ θα βρεθώ σπίτι μου ή μέσα στη φυλακή. Mm-hmm. Και όχι μόνο εγώ, και οι συνάδελφοι μου. Mm-hmm.